και οι κινήσεις αυτές που γίνονται είναι κάτι προσωρινό. Δεν σημαίνει ότι με μια βροχή δεν θα έχουμε παραδίπλα το ίδιο πρόβλημα. Φωνάζουμε εδώ και 2-3 χρόνια ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα, από αυτά τα κτίρια, τα οποία δεν είναι καθόλου κατάλληλα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Δήμος δεν μπορεί να βρει ένα κτίριο το οποίο να είναι προσβάσιμο σε όλα τα αμαία και να πάνε αυτά τα 200 παιδιά. Σε αυτά τα άθλια κτίρια έχουμε 200 παιδιά με αυτισμό, με νοητική στέρηση, με κινητικές αναπηρίες. Προσωπικό τόσο εδώ πέρα που θέλει να το βοηθήσει και δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα. Το νέο σχολείο τρέχει τόσο καιρό, υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν γίνονται απαλωτριώσεις, γιατί δεν τρέχουν οι διαδικασίες όπως πρέπει να τρέξουν. Βλέπω ότι ο Δήμαρχος έχει καλή διάθεση, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξει το θέμα. Κινήσαν από χθες οι πολυπόθητες εργασίες για τη στήριξη του όλου συγκροτήματος. Αναμένουμε την έκθεση των τεχνικών, των υπεύθυνων για τα έργα αυτά που διεξάγονται. Και βλέπουμε κι εμείς ποιες θα είναι οι επόμενες μας ενέργειες. Μας μετέφερε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας προχθές που ήρθαν και έκαναν αυτοψία και στο χώρο του σχολείου, είναι ότι θα υπάρξει προσωρινή μετεστέγαση και των δύο σχολείων κάπου αλλού. Αλλά... Το κάπου αλλού σας το διευκρίνησαν? Όχι ακόμα, το ψάχνουμε, το βλέπουμε, αλλά τι προσωρινή μεταστέγαση μας λένε? Εγώ πλέον δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Υποτίθεται ήρθαμε εδώ πέρα προσωρινά από το 2008 και είναι 2024 και είμαστε ακόμα εδώ. Αυτή την κατάσταση για προσωρινή εγκατάσταση και μεταστέγαση αλλού, τίποτα δεν είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Εν τέλει οικόπεδο βρέθηκε πριν 2-3 χρόνια, το οποίο είμαστε ακόμα, αν το πιστεύετε και εσείς, σε διαδικασίες απαλωτρίωσης. Οπότε γιατί να πιστέψουμε ότι και η επόμενη μετεγκατάσταση δεν θα είναι μόνιμη? Ευτυχώς που ήταν Σάββατο, ευτυχώς που μία διαρροή ανέδειξε τις πραγματικές διαστάσεις των κτηριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ενεγίλ και το ΕΚ Ηρακλείου. Το σημαντικό για μας, όπως έχω ξανατονίσει, είναι να επιστρέψουν οι μαθητές μας με ασφάλεια στο σχολείο και περιμένουμε, και το έχει υποσχεθεί και ο κύριος Καλοκαιρινός, έγγραφη βεβαίωση ότι η επιστροφή των μαθητών θα γίνει με ασφάλεια. Τονίζουμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα για δημιουργία ενός άλλου σχολείου, κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά ειδικής αγωγής. Είναι αυτονόητο δικαίωμά τους, το δικαιούνται. Δεν μας αρέσει να κάνουμε πλέον μπαλώματα. Θέλουμε έργα και όχι λόγια. Εδώ, τέλος. Θέλουμε άμεσες λύσεις. Δεν είναι η λύση το ότι καλύπτουμε μια τρύπα εδώ πέρα. Και πρέπει να το μάθει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Πρέπει να ενημερωθούν όλοι τι πρόβλημα έχουμε εδώ πέρα. Οι ζήσεις υπάρχουν παντού. Υπάρχουν και από την πλευρά που μας έχουν διαβεβαιώσει εσωτερικά του συγκροτήματος, βλέπετε εδώ, ότι είναι ασφαλές. Δείχνει ότι υπάρχει απόλυτο εδάφος και κάτω από τα 5 μέτρα που μας έχουν πει, λέει, ότι είναι ασφαλή για να μην πέσουν όλα αυτά. Βλέπουμε ότι υποβαθμίζεται και υπονομεύεται ακόμα και η ίδια κτηριακή υποδομή με τα κοντέινερ και τα λιόμενα και με όλη αυτή την κατάσταση. Κάθε φορά, λέει, που βρέχει, γιατί εγώ είμαι πρώτη χρονιά στο σχολείο, γεμίζουν νερά και λάσπες εδώ ανάμεσα στις αίθουσες και μετακινούνται οι μαθητές και οι καθηγητές εδώ μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση υπήρχε πριν την κατολίσθηση. Τώρα δεν μιλάμε δηλαδή για την τεράστια ευθύνη που έχουν στο ότι ξεκινήσαν ένα έργο το οποίο φαντάζομαι δεν θα εγγυήθηκε κανείς για την ασφάλεια, ή τουλάχιστον αν εγγυήθηκε, πώς καταλήξαμε με μια διαρροή νερού να φύγει κομμάτι. Σήμερα με την υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, με την τεχνική υπηρεσία, με μηχανικούς από την τεχνική υπηρεσία και από την πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, για να κάνουμε ένα έλεγχο κατά πόσο μπορούν με ασφάλεια τα παιδιά να επανέλθουν στην κανονικότητά τους από την Πέμπτη το πρωί. Υπάρχει ένα ζήτημα, όπως βλέπετε και πίσω, υπάρχουν κάποιες καθυζήσεις οι οποίες προκλήθηκαν από την τομή που έγινε για το έργο και επιβαρύνθηκε εκεί ουσιαστικά από μια διαρροή η οποία μπορεί να υπήρχε από την άρδευση που υπάρχει εκεί. Αν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, αναμένουμε από την περιφέρεια, η οποία εκτελεί το έργο ουσιαστικά, αναμένουμε διαβεβαιώσεις από την περιφέρεια. Σήμερα κιόλας, δηλαδή αμέσως μετά από εδώ, θα βρεθούμε στην περιφέρεια, θα βρεθούμε τον κύριο Συρηγονάκη και με τον μηχανικό που παρακολουθεί το έργο, αλλά και τον εργολάβο που το εκτελεί, για να μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, μιας και μιλάμε για
ειδικό σχολείο, ανεξάρτητα βέβαια από αυτό και σχολείο να ήταν πάλι τα ίδια, τις ίδιες διαβεβαιώσεις τα ζητούσαμε, αλλά ένα παραπάνω τώρα που τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εδώ και το ζήτημα της ασφάλειάς τους είναι κυρίαρχο για μας. Ο μακροσκοπικός έλεγχος δείχνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ζητήματα για τη λειτουργία, αλλά αυτό είναι κάτι, επαναλαμβάνω, που θα μας το πει η περιφέρεια με έγγραφό της για να μπορέσει να λειτουργήσει από την 5η το πρωί και να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και οι γονείς τους, αλλά και τα παιδιά τα ίδια.